Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας σε μία συνέντευξη, ίσως είναι η πρώτη στην παρούσα μου θητεία, με αφορμή το γεγονός της εορτής του νερού, που είναι την 22 Μαρτίου, σύμφωνα με την απόφαση του ΟΗΕ. Δυστυχώς, όλη αυτή η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τα σχολεία, γιατί μεταξύ μας οι μεγαλύτεροι, λίγο πολύ, την αξία του νερού τη γνωρίζουμε. Όμως, ο κορονοϊός ανέτρεψε τον προγραμματισμό, οπότε αυτό γίνεται ενώπιον των μέσων ενημερώσεως στην αίθουσα της ΔΕΙΑΚ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ. Η πανδημία και 23 Μαρτίου που είναι αύριο, 25 Μαρτίου μεθαύριο, επισκίασαν, θα έλεγα, αυτή την ημέρα, η οποία είναι πολύ μεγάλη ημέρα, διότι χωρίς το νερό, λακωνικός θα είμαι από αυτού, νομίζω ότι δεν υπάρχει ζωή και δεν υπάρχει δυνατή ύπαρξη του πλανήτη. Κατά συνέπεια, θα ασχοληθούμε λίγο με τη διαδρομή του νερού και με τα καθήκοντά μας εδώ ως ΔΕΙΑΚ, ως φορέας διαχειρίσεως σε όλα τα επίπεδα των υδάτων, προκειμένου να ενημερωθεί περισσότερο η νεολαία, με δεδομένο το γεγονός ότι δυστυχώς για τον πλανήτη η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων νερού, και αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον στην πατρίδα μας ή κατ' επέκταση και στην πόλη και στην περιφέρειά μας, διότι ο Θεός μας πρίκησε πέραν των άλλων και με αυτό το προνόμιο της υπάρξεως του υγρού στοιχείου σε, θα έλεγα, μεγάλη δυνατότητα. Κατά συνέπεια, θα ασχοληθούμε με τη διαδρομή του νερού. Ξέρετε ότι για πρώτη φορά η πόλη της Καλαμάτας υδροδοτήθηκε από τον αγωγό του 36 επί αιμνής του κουμάντου. Ο Φι-300 λεγόμενος αγωγός από Μαντέμι, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να είναι σε λειτουργία. Έφερε λοιπόν το νερό από το πίδημα στη δεξαμενή του κάστρου και με εσωτερικό δίκτυο διοχετεύτηκε τμηματικά σε όλη την πόλη. Εξακολουθεί και σήμερα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το 1960 έγινε ο αγωγός Φι-600, ο οποίος λειτουργεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Αγωγός ο οποίος δυστυχώς, λόγω τότε μη προβλέψεως ζημιών που θα παρουσίαζε εξαιτίας τεχνικών αστοχιών, κατανοητό αυτό, έχει οδηγήσει αυτόν τον αγωγό σε πολλές βλάβες, οι οποίες έχουν κοστίσει πολλά λεφτά, πρώτον, και δεύτερον, έχει καταστήσει το δίκτυο, το τροφοδοτικό της πόλης και γενικότερα της περιοχής, προβληματικό. Η υπηρεσία λοιπόν συνέταξε μελέτη, αν θυμάμαι καλά, από το 2010, προκειμένου το νερό του πηδήματος να έρθει στο κάστρο ή μάλλον τώρα στον Αγιανάκη του Καρβούνι, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα υδροδοτήσεως όχι μόνο της Καλαμάτας, της περιοχής των διαμερισμάτων και της Μεσίνης, αλλά και κατ' επέκταση και της Μάνης. Η πίεση του κυρίου Νίκα, με τον οποίο έχουμε γαστεί συνεργασία και με το Δήμο Καλαμάτας και με την υπηρεσία εδώ, η οποία νυχθημερών θα παρέλειξα να πω κουράζεται προκειμένου να προχωρήσει όλο το έργο της ΔΕΙΑΚ, το οποίο είναι τεράστιο. Και κάνω μια παρένθεση να πω, λέω τεράστιο, διότι είναι σε εξέλιξη πολλά προγράμματα. Τομεακά, εθνικά, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΕΣΠΑ, Αντώνη Στρίτσης κτλ. Που σημαίνει, προκειμένου να ενταχθείς σε κάποιο ή σε πολλά προγράμματα, πρέπει να έχεις μελέτες και όριμες. Φάκελο πλήρη, τον οποίο θα καταθέσεις. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, τα κονδύλια δεν είναι απεριόριστα. Όσοι έχουν φακέλους πλήρης, αυτοί θα προταχθούν
σε συγκρίση με άλλους οι οποίοι θα έχουν ελλείψεις. Κατά συνέπεια, η υπηρεσία μοχθεί νυχθημερών, συνεργαζόμενη και με εξωτερικά γραφεία, θα έλεγα μελετητικά, προκειμένου να είμαστε πλήρεις. Και μάλιστα αυτό μέχρι σήμερα έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία, διότι οι φάκελοι που έχουν αξιολογηθεί έχουν κριθεί απόλυτα πλήρεις και έτσι εντασσόμεθα σταδιακά σε πολλά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην πόλη της Καλαμάτας τρέχουν εσωτερικά και στα διαμερίσματα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα του νερού, η οποία είναι το πρώτο στοιχείο που ως ΔΕΙΑΚ κοιτάμε και επ' αυτού κάνουμε αναλύσεις κάθε μέρα σχεδόν. Να πάω λοιπόν στο κεφάλαιο πρώτο που έχει σχέση με το νερό, που έχει, είναι με την ποιότητα του νερού. Η ποιότητα του νερού είναι αρίστη και αυτό έχει σχέση με την υγεία μας. Οι μετρήσεις γίνονται καθημερινώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο του νερού, της διαδρομής του νερού, είναι η διαχείριση των λιμάτων. Γνωρίζετε πολύ καλά, να μην επαναλάβω σε λεπτομέρειες, το εκτεταμένο δίκτυο διαχειρήσεως λιμάτων της πόλης από τους δύο κεντρικούς αγωγούς που είναι στη Μακεδονία και στην Κρήτη. Ο ένας αγωγός παίρνει τα λίμματα της περιοχής ολοκλήρου, ο άλλος παίρνει και με αντιοστάσιο από τον Έδοντα τα λίμματα της χαμηλής ζώνης, τα οποία επεκτείνονται από τις Μαντίνιες, αγωγός θα έλεγα με νέα αντιοστάσια, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι και πλήρης και κοστίζει στη διαχείρισή του. Ρίχνουμε νερό, να καταλάβετε, μέσα από τις Παναγιώταρου πηγές προκειμένου να διαλυθεί το φορτίο για το καλοκαίρι λόγω μη υπάρξεως κινήσεως δημιουργεί οσμές. Και ο αγωγός αυτός, ο οποίος δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που έγινε, δημιουργεί και προβλήματα οικονομικά. Πάμε στο βιολογικό καθαρισμό προκειμένου να διαχειριστούμε όλα αυτά τα λίμματα. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί πάντα επί 24ωρου βάσεως, είναι της δυναμικότητας της τάξης των 120.000 κατοίκων, έχουν γίνει αναβαθμίσεις, έχουμε κατά το παρελθόν επισκεφθεί μέρη και βιολογικούς καθαρισμούς στο εξωτερικό, άλλωστε είναι η τρίτη μου θητεία εδώ και 35 χρόνια παρουσία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και κάνω μια παρένθεση να πω, έχω συνδέσει και το όνομά μου με πολύ μεγάλα έργα εδώ στη ΔΕΙΑΚ. Άμα δοθεί ο χρόνος και με ρωτήσετε, θα σας απαντήσω να μην θεωρηθεί ότι προβάλλω και τον εαυτό μου. Εγώ το καθήκον μου εμπειρετώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεργαζόμενος με όλους και για όλα. Βεβαίως κατά διαστήματα υπάρχουν μερικά εσωτερικά προβλήματα τα οποία προϊόντος του χρόνου θα εξαλειφθούν από εδώ και η ΔΕΙΑΚ οργανωμένη όσο το δυνατόν καλύτερα θα μπορέσει να επιτελέσει το έργο της. Λοιπόν, ο βιολογικός καθαρισμός εξυπηρετεί πέραν των άλλων και την περιοχή της Μεσσίνης. Ο αγωγός έρχεται από τη Μεσσίνη, γίνεται η διαχείριση εκεί, ακολουθεί ο Χεσαίος αγωγός μέχρι τον Αιγιαλό, από εκεί πέρα υπάρχει ένας αγωγός 450 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Επειδή συνέβη να είμαι παρόν τότε που κατασκευάζω κάθε μέρα σχεδόν στη θάλασσα, είναι ένα από τα καλύτερα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα αν ο εργολάβος μπήκε 70 εκατομμύρια τότε μέσα, έγινε αυστηρή επίβλεψη και αυτό το έργο θα ζήσει στο διηνεκές, το εγγυούμε απόλυτα. Τελειώνουμε λοιπόν με τη διαχείριση και των λιμάτων και πάμε στο άλλο σκέλος αρμοδιότητας της ΔΕΙΑ, το οποίο σκέλος έχει σχέση με τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Πέραν των άλλων, η Καλαμάτα, η περιοχή μας γενικότερα, έχει και το προνόμιο να είναι επίπεδη, να μην κινδυνεύει από έντονα και πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν των τελευταίων που προέκυψαν στις προηγούμενες πλημμύρες εξαιτίας των έργων του Μωρέα με τον περιμετρικό δακτύλιο, έχει ανατεθεί μελέτη στον Μωρέα από το ΠΕΧΟΔΕ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια, 71 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Έχει γίνει μια συζήτηση εφόλης της σύλλησης στο Δημαρχείο με όλα τα επιτελεία των μελετητών προκειμένου να βρεθεί καλύτερα. Κατά συνέπεια, πέραν αυτού και άλλων θα έλεγα προτάσεων που έχουν γίνει, όπως ο αγωγός της Ευρυπίδου που θα πάρει τα νερά
της Βασιλέως Γεωργίου Ευρυπίδου Ναυαρίνου και θα εκβάλει πλάι στον αγωγό της Ηρώων που έγινε το 1993, αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα των πλημμυρών που προκύπτουν. Αλλά αυτό θα έλεγα εγκλωβίστηκε το έργο στη μελέτη του Master Plan του λιμανιού, ήταν μαζί, υπήρξε ένας μαραθώνιος προκειμένου να αποσυνδεθεί από το έργο του Master Plan και το Master Plan άγνωστο είναι και πότε θα υλοποιηθεί. Κατά συνέπεια και από αυτού είμαστε από πλευράς μελετών, από πλευράς προτάσεων, είμαστε απόλυτα έτοιμοι προκειμένου να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε, μάλλον όχι να εκμεταλλευτούμε, λάθος έκφραση είναι, να αξιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα. Κατά συνέπεια θέλω να διαβεβαιώσω τους συνδημότες. Πρώτον, από πλευράς ποιότητος νερού που έχει σχέση με την υγεία, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Είναι πολύ καλύτερο το νερό το δικό μας από ότι είναι τα εμφιαλωμένα. Δεύτερον, από πλευράς διαχειρίσεως των λιμάτων. Από εκεί και πέρα επεκτείνουμε συνεχώς, μάλλον συντηρούμε, ενισχύουμε και διευρύνουμε όλα τα δίκτυα προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να προστατεύσουμε τον περιβάλλον που κατ' επέκταση μολύνει, η μόλις του περιβάλλοντος μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα που δημιουργεί τις μετέπειτα παρενέργειες τις οποίες οι νεότεροι ας ευχηθούμε να απολαύσουν μια καλύτερας ποιότητας και όχι χειροτέρας, για αυτόν τον λόγο προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμεθα ακαταπαύστος μέρα νύχτα. Όπως σας είπα και δίκτυα αποχετεύσεως, να πάμε λοιπόν τώρα εκείνο που μας απασχολεί για το μέλλον. Η ανησυχία για το μέλλον. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο υδροφόρος ορίζων μειούται συνεχώς. Ως παράδειγμα απλώς θα σας πω, αν και εσείς το γνωρίζετε οι παλιότεροι, εδώ σε αυτό το πηγάδι που είναι έξω, εμείς πίναμε νερό παλιά όλο το καλοκαίρι. Αν θα δείτε από τα σκηνιά που βγάλαμε το νερό, έχει και αυτό θα το αποκαλύψουμε, θα το έτσι αναδείξουμε, γιατί είναι η ιστορία της πόλης, όπως έκανα στο πηγάδι που είναι στους παλιούς, στο μεγάλο Γεωταξάρχη, ένα τέτοιο, εν αντιθέσει με τα άλλα δύο, τρία, τα οποία τα έχουν κλείσει, ενώ θα έπρεπε να έχουν αναδειχθεί. Έχουμε λοιπόν στο τι προγραμματίζουμε για το μέλλον. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόβλημα, κανένα. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη το έργο του ΦΥ 800, το οποίο ξεκινάει από το πίδημα, οδεύει στην παλιά Εθνική Οδό, θα ακολουθήσει την καινούρια Εθνική Οδό και θα καταλήξει στον Αγιανάκη τον Καρβούνι. Είναι ένας χώρος 40 στρεμμάτων που παρεχώρησε με προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Καλαμάτας στην ΤΕΙΑ, όπου εκεί θα κατασκευαστεί μια δεξαμενή 8.500 κυβικών μέτρων και είναι προπολογισμό, αν θυμάμαι καλά, 5.250.000, η οποία δεξαμενή θα καλύψει τις ανάγκες, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δεξαμενή στο κάστρο. Είναι η δεξαμενή που έγινε το 1936. Από εκεί με αντίληση πάει στην υψηλή ζώνη της Τούρλες, που έχει δύο δεξαμενές, και τροφοδοτεί με αντίληση πάλι άλλη μια δεξαμενή που είναι στον Αγιώργη, πιο πάνω από το στρατόπεδο. Έτσι ιδρεύεται, θα έλεγα, υδροδοτείται η υψηλή ζώνη. Υπάρχουν βέβαια γεωτρήσεις και γεωτρήσεις που ενισχύουν, σε περίπτωση αιχμής, ενισχύουν το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΙΑΠ και του συνδέσμου με τρεις γεωτρήσεις, οι οποίες είναι στην περιοχή του ΓΟΕΒ, είναι η ιδιοκτησία του ΓΟΕΒ, και δύο γεωτρήσεις, η οποία μία είναι στους Αγίους Αναργύρους και στον Προφήτη Ηλία. Σε περίπτωση αιχμής και πτώσεως της ζώνης του υδροφόρου ορίζοντος, ενισχύονται το δίκτυο της ΔΕΙΑΠ, ενισχύεται από αυτές τις γεωτρήσεις. Κατά συνέπεια, ό,τι έχει σχέση με τη ΔΕΙΑΠ, επαναλαμβάνω, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και συνεχίζουμε να προγραμματίζουμε, να μελετούμε για κάθε ενδεχόμενο οτιδήποτε έχει σχέση με αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΠ. Θα πάω όμως πέραν αυτών και στην υποχρέωση που έχει η ΔΕΙΑΠ ως Μητροπολιτικός, θα έλεγα, Δήμος. Να μην ξεχνάμε ότι πέρα εξημών υπάρχουν κι άλλοι Δήμοι
με τους οποίους πρέπει να έχουμε συνεργασία και να τους συνδράμουμε για την μελλοντική τους επάρκεια νερού. Υπάρχει εργασία συνεργασία με όλους αυτούς. Και ανήκουμε όλοι στο σύνδεσμο. Τώρα είναι άλλο κεφάλαιο εις το μέλλον το ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το σύνδεσμο, την ενσωμάτωσή του στη ΔΕΙΑ, γιατί αυτή είναι η μεγάλη επιχείρηση η οποία έχει υπομειστεί όλων των φορτίων, θα έλεγα, και του εαυτού της και της περιφερίας. Και κατά την άποψή μου είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα το δείξουμε σε επόμενες συζητήσεις. Πάμε λοιπόν στη Μεσίνη και στην Δυτική Μάνη. Πέρα αυτού λοιπόν να τονίσω εδώ ότι ο Δήμαρχος της Δυτικής Μάνης είναι δίδυμος αδελφός μου, διότι είναι μια μέρα μικρότερος από μένα, είμαστε μαθητές, είμαστε εργάτες χρόνια και φίλοι, που σημαίνει και μετά την πίεση του Περιφερειάρχου και του Δημάρχου, είμαστε υποχρεωμένοι να συμπιέσουμε, να πιέσουμε τον χρόνο των μελετών, ενεργειών που κάνουμε για να κάνουμε γεωτρήσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα νερά του Αγίου Φλόρου δεν μπορούμε να τα πάρουμε από την πηγή, απαγορεύεται. Πρέπει να τα πάρουμε από πιο πάνω, από γεωτρήσεις. Από γεώτρηση, λέμε γεώτρηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και είναι αυστηροί οι κανόνες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά συνέπεια, είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε το νερό και το οποίο προϊόντος του χρόνου θα πρέπει να βοηθήσουμε και τη Μεσίνη και την Μάνη. Ούτως ή άλλως ο αγωγός ο Φ400 της Μεσίνης σχεδόν θα προχωρήσει άμεσα προς υλοποίηση. Απομένουν μερικές εκκρεμότητες για το Φ800 που έχουν σχέση με ορισμένες άδειες κυκλοφοριακές. Θα δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια τη δυνατότητα επαρκείας νερού για όλη την περιοχή. Το κτίριο της ΔΕΙΑΚ κόλλησε. Και κόλλησε διότι στην αποκάλυψη του φέροντος οργανισμού διαπιστώθη ότι ο φέροντος οργανισμός δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να επισκευαστεί ως έχει και σίγουρα με τη μελέτη και γίνει το κτίριο. Κατά συνέπεια, μάλλον, χωρίς να είμαι απόλυτος, η υπηρεσία εδώ ερευνά την διαδικασία, επιλύσεως της διαφοράς με τον ανάδοχο ή μάλλον οδηγούμεθα προς διάλυση της εργολαβίας, διότι έχει ανατεθεί μελέτη προκειμένου, όπως έχει αποκαλυφθεί ο φέρον οργανισμός, να γίνει νέα μελέτη προκειμένου να οδηγηθούμε στην εμείς τα χρήματα τα έχει ΔΕΙΑ, με δαπάνες ΔΕΙΑ κατασκευάζεται. Αυτά δεν μπορούσε να τα προβλέψει κανείς, αυτά έγιναν όταν αποκαλύφθη. Κατά συνέπεια, νομίζω τρέχουν οι διαδικασίες των μελετών και ευθύς αμέσως θα προχωρήσουμε στη δημοπράτησή του και σε σύντομο χρονικό διάστημα να τελειώσει και αυτό το έργο, να γίνει η μεταεγκατάσταση της ΔΕΙΑ. Ομοίως οφείλω να πω τώρα και ότι προχωράει η διαδικασία, θα έλεγα, διαμορφώσεως του χώρου, στον οποίο χώρο ανατολικά του εργοστασίου λιπαρματοποιήσεως της Μόλα να δρομολογηθούν, να γίνει υποδομή, έχουμε τα υλικά για την υποδομή προκειμένου να μεταφερθούν τα συνεργεία όλα του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ εκεί και έτσι λοιπόν αυτό το τμήμα του Νέοδοντος, το οποίο είναι το πλέον προβληματικό, θα γίνει ένα πάρκο για την Καλαμάτα, το οποίο θα είναι ζηλευτό ήδη. Κατετέθη πρόταση από τον Δήμαρχο και ελπίζουμε λίγαν προσεγώς να ξεκινήσει η αρχή της μεταστεγάσεως των συνεργείων. Εδώ αν θα θέλετε να δείτε τη διαδρομή του αγωγού, ο οποίος ξεκινάει από το πίδημα, εδώ προβλέπεται να συναντήσει τον αγωγό από τον Άγιο Φλόρο και να προχωρήσει προς τη Δεξαμενή στον Άγιο Σώ, στο γεθωμένο φίδι, έτσι το λέγαμε εμείς. Στον Καρβούνι, στον Άγιο Ιωάννη τον Καρβούνι. Από εκεί προβλέπεται η μελλοντική του διαδρομή, η οποία για μας σταματάει εδώ. Σταματάει εδώ να συνεχιστεί μέχρι τα σύνορα του Δήμου Δυτικής Μάνης
Και από εκεί πέρα θα προχωρήσουν στη μελέτη για την, θα έλεγα, υδρολόγησή τους. Περιμένουμε, κύριε Διευθυντή, αν δεν κάνω και λάθος, την πρόταση του Δήμου Δυτικής Μάγης, τι νερό χρειάζεται, για να το συμπολογίσουμε σε συνάρτηση και με το νερό που θα βρούμε στον Άγιο Φλόρο, όλα αυτά θα συνδυαστούν προκειμένου να γίνει δικαία κατανομή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των όσων, θα έλεγα, εμπλέκονται σε αυτή τη διανομή του νέδοντος, που είναι για όλους τους φεριακούς δήμους. Ομοίως, ο βιολογικός καθαρισμός, ξέρετε, εξυπηρετεί και το Δήμο Μεσίνης. Προβλέπεται να εξυπηρετήσει και τη Μάνη, έχει φτάσει ήδη όπως και 9 αντιοστάσεις και τα λοιπά. Μέχρι τις Κιτζές. Εμείς πράττουμε το καθήκον μας όχι μόνο προς το Δήμο Καλαμάτας, αλλά και στους όμορους Πέριξ Δήμους, διότι η προσπάθεια είναι κοινή. Εδώ λοιπόν οφείλω να σας πω και κάτι άλλο που παρέλειψα εκείνο ουσιαστικό. Δυστυχώς έχει σχέση με τις μετρήσεις που γίνονται για τον COVID και τις μετρήσεις που γίνονται επί εβδομαδιαίας βάσεως στα νερά της θαλάσσης, τα οποία ελέγχονται κάθε εβδομάδα. Ως προς τον έλεγχο των λοιμάτων για τον COVID, να πω τα τελευταία στοιχεία τα οποία μάλλον δεν είναι σωστά, υπό την εξής έννοια: δεν έδειξαν καθόλου φορτίο. Σχεδόν καθόλου φορτίο. Και αυτό οφείλεται, για αυτόν τον λόγο, δεν είναι κρίθιο ότι είναι αξιόπιστο. Περιμένουμε τα νεότερα, θα έλεγα, δείγματα. Λόγω των βροχών, πολλά νερά πήγαν στο βιολογικό καθαρισμό, το φορτίο έχει αραιωθεί και τα αποτελέσματά του δεν φαίνεται να είναι αξιόπιστα. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε στραφεί πέραν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο μας ζητάει 15.000 ευρώ για σύμβαση 3 μηνών. Αλλά με δεδομένο ότι δεν νομίζουμε η κρίση αυτή να παραστεί ανάγκη των μετρήσεων επιπλέον εργαστηρίου πέραν των 3 μηνών, απευθυνθήκαμε και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο δωρεάν προσεφέρθη να μας κάνει μια μέθεση, να συγκρίνουμε μετά τις μέρες που θα φύγουν τα νερά τα λίμματα του βιολογικού καθαρισμού και να δούμε πλέον την πορεία της μολύσεως, θα έλεγα, των λιμάτων στο βιολογικό καθαρισμό. Καλαμάτα, από αυτό το νούμερο τι προκύπτει, πόσο καταναλώνει και αν προκύπτει ότι καταλάβει νερό. Έχετε αριθμούς να μας πείτε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όχι, για τον εξής λόγο. Πόσο καταναλώνουμε τη μέρα, μπορούμε να πούμε. Κάνε μια ζούμε εδώ, το καλαμάτι. Κοιτάξτε, πάντως, εκείνο που ξέρω και είναι σίγουρο αυτό, ως μέτρο δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει μεγάλη διαρροή, πρώτον διαρροή, και λαμβανωμένο υπόψη ότι έχουμε 50.000 υδρόμετρα, το ποσοστό καταναλώσεως από τις στατιστικές δείχνει ότι η κατανάλωση είναι περισσότερη αυτού που πρέπει. Άρα αυτή την προσπάθεια κάνουμε να περιστήλουμε την υπερκατανάλωση στα σημεία εκείνα και στις δράσεις εκείνες που θα μπορέσουν να μας εξασφαλίσουν μια οικονομία. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή πέραν των άλλων. Όταν λέγαμε υπάρχει μεγάλη διαρροή, δηλαδή διαρροή που οφείλεται σε βλάβες και ζημίες, ή διαρροή που οφείλεται σε υπερκατανάλωση, που δεν δικαιολογείται, ας πούμε, να φωτίζουμε καλλιέργεια, φωτίζουμε ελιές, φωτίζουμε κήπους. Αυτά μετρώνται. Υπάρχουν άλλα που δεν μετρώνται και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα θίξω για ευνοήτους λόγους, αν και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δυστυχώς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτό που δεν θυμίζω, είπατε ότι θα περάσει από τη Νέα Αθηνική Οδό ο 800. Ναι. Όχι από τον αυτοκινητόδρομο, μια είσοδο, δεν θα περάσει. Ναι, έρχεται μέχρι το Ασπρόγωμα, ναι, και θα ακολουθήσει καινούργια είσοδο. Και θα καταλήξω να γεννάει τον Καρβούνι. Ναι, είπατε Νέα Αθηνική Οδό, να μην μπούμε από τον κινητόδρομο. Όχι. Νέα είσοδο ήθελα να πω. Νέα είσοδο. Μπορεί να έχει τύχει του Φιέτ 600. Ορίστε. Με τα μερικά μπορεί να έχει μια τύχη. Γιατί αυτά ακόμα απολυμμένα. Όχι, δεν έχει σχέση τώρα μετά. Όχι, μήπως έχει μια τύχη χρονικά, λέω. Κοιτάξτε. Και σήμερα ακόμη με ξαναγκάζει να σας πω ότι η Περσία ασχολείται σε όλα τα επίπεδα με όλες τις αναλύσεις γύρω από την ποιότητα. Έχουν άλλωστε τα δικά τους στάνταρ και αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε, γιατί ένα τέτοιο λάθος, αν συμβεί ομιγέννητο για έναν αγωγό
Εννοεί για τους χρόνους και τις υλοποίησεις. Θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση στο ένα με το άλλο. Πάμε προηγούμενοι, το έχω πει δύο φορές. Καμία σχέση. Θα σας πω ένα πράγματα για τα αντιπλημμυρικά, να απαντήσουμε στο συνάδελφό σας. Τα αντιπλημμυρικά είχαν πρόβλημα όσο αφορά τις κυκλοφοριακές τους μελέτες. Γιατί και σαν φύση τα αντιπλημμυρικά είναι πολύ πιο δύσκολα έργα. Δεν έχει καμία σχέση ένας αγωγός σύντροφης με ένα αντιπλημμυρικό έργο. Ήδη μέχρι το practical ο αγωγός έχει κυκλοφοριακές μελέτες και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα όταν έρθουν τα υλικά, οι πρώτες ύλες. Γιατί ο ΦΥ 800 είναι ένας αγωγός ο οποίος δεν τον ευρύσει στην αγορά. Πρέπει να παραγγελθεί και να έρθει. Όταν λοιπόν η υπηρεσία ολοκληρώσει τον έλεγχο των υλικών και δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις, ο ΦΥ 800 μπορεί να ξεκινήσει να έρχεται από το πείδημα, από τις πηγές του πείδηματος μέχρι την πράκτικα. Έχει αδειοδότηση, έχει τα πάντα. Αυτό θα πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο, 8 μήνες με ένα χρόνο, ανάλογα με το πόσο ο καιρός θα το επιτρέψει να πηγαίνει γρήγορα το έργο. Οπότε εμείς αυτό το διάστημα θα έχουμε το χρόνο για να πάρουμε την υπόλοιπη αδειοδότηση από το πράκτικερ μέχρι να έρθει να περάσει το ασπρόχωμα. Γιατί μετά το ασπρόχωμα δεν έχει πρόβλημα, προχωράει κανονικά με εύκολη ή πολύ πιο εύκολη στη διαδικασία της αδειοδότησης κυκλοφοριακών μελετών. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Η ολοκλήρωση των άλλων δύο αντιπλημμυρικών, πότε αναμένεται να γίνει? Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών που τρέχουν. Η αλφα φάση, όπως ξέρετε, λόγω των απολωτριώσεων έχει διαλυθεί η εργολαβία. Θα πάρουμε τις εκτάσεις τις απαιτούμενες, όπως προβλέπει η μελέτη, και όταν έρθουν στην ιδιοκτησία μας θα προκηρυχθεί εκ νέου η εργολαβία. Δεν ξανακάνουμε προκήρυξη χωρίς να έχουμε τις ιδιοκτησίες. Είναι ευνόητο αυτό. Όσο αφορά το θέμα της β' φάσης, η β' φάση το ευχάριστο είναι ότι μάλλον θα δοθεί λύση στην κυκλοφοριακή μελέτη της. Οπότε θα προχωρήσει, πιστεύω, και αυτή σχετικά γρήγορα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι εμείς περιμέναμε 1,5 χρόνο από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη, να μας απαντήσουν τι θα κάνουμε με την κυκλοφοριακή, αν εγκρίνω την κυκλοφοριακή μελέτη του έργου. Δόθηκαν απαντήσεις από την περιφέρεια και πιστεύω θα προχωρήσουμε γρήγορα. Αυτά. Δεν δόθηκαν απαντήσεις. Δόθηκε απάντηση μετά από 1,5 χρόνο, δεν είμαστε αρμόδιοι. Ναι. Αυτό είναι, για να μην δεν μπορώ, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Και λέει δεν είμαι αρμόδιος τότε. Αυτό πρέπει να. Τέλος πάντων. Είναι οι δυσλειτουργίες δυστυχώς. Υπάρχουν δυσλειτουργίες. Είναι ένα λόγο να είμαι ένα τριώδη,